το κατόφλι του εισαγγελέα πέρασε νωρίς σήμερα ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Δημήτρης Κατσικόπουλος. Ο κύριος Κατσικόπουλος έριξε βόμβα. Σε λίγες ημέρες υποβάλλει την παρέτησή του. Σήμερα αισθάνομαι ότι υπάρχει ένα χταπόδι το οποίο μου έχει πιάσει χέρια, πόδια και δεν με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου. Υπάρχει μια τρομερή, δεν θα έλεγα πίεση, αλλά κολλησιεργία και μια προσπάθεια συγκάλυψης, να το πω, κουκουλώματος, να το πω, από πολλές πλευρές, που αυτό είναι πολύ ψυχοφθόρο. Τις επόμενες ημέρες, εφόσον ολοκληρώσω αυτές τις 2-3 ή τις δρομολογήσω τουλάχιστον υποθέσεις, σκοπεύω να ενημερώσω και τον Υπουργό Υγείας από κοντά και να του δώσω την παρατησή μου. Ο κύριος Κατσικόπουλος δήλωσε φανερά αγανακτισμένος για τα όσα συμβαίνουν στον χώρο της υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον εισαγγελικό λειτουργό ανέφερε 2 υποθέσεις. Πρώτη, αυτή με το νοσοκομείο του Ουρίου και την εμπλοκή της Χρυσής Αυγής, και δεύτερη, το φακελάκι στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Ζήτησα από τον εισαγγελέα εφετών να με δεχθεί για να του εξιστορήσω και να του περιγράψω τα στοιχεία τα οποία έχω συγκεντρώσει τις τελευταίες μέρες για τα συμβαίνοντα στο χώρο της υγείας και εκείνα τα οποία απασχολούν με αρνητικό τρόπο την κοινή γνώμη. Θα του κάνω μία ενημέρωση για όσα γνωρίζω μέχρι σήμερα και για την υπόθεση του Αγίου Ανδρέα και για την υπόθεση του Ρίου και για την υπόθεση των τυφλών της Ζακύνθου. Και ειλικρινά σας λέω ότι είναι 3 περιπτώσεις κορονίδες, θα έλεγα, στα συμβαίνοντα στον χώρο της υγείας. Για την υπόθεση χρηματισμού στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, ο κύριος Κατσικόπουλος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιος να προσπαθεί να το συγκαλύψει. Κάτι είχε συμβεί στα επίσημα χαρτιά του νοσοκομείου και ενώ είχε τεθεί σε αργία, ο συγκεκριμένος γιατρός είχε κάνει 2 επεμβάσεις. Μάλιστα, ο κύριος Κατσικόπουλος έφτασε στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα προκειμένου να βγάλει άκρη μόνος του για το τι είχε συμβεί. Είχα την τύχη, την ατυχία να γνωρίσω από κοντά το τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία και γενικότερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και όχι μόνο. Και γι' αυτόν τον λόγο αισθάνομαι την ανάγκη να φύγω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Κατσικόπουλος αναγκάζεται και να αλλάξει τις κλειδαριές στο γραφείο του γιατρού ώστε να το απαγορεύσει την είσοδο στο νοσοκομείο. Όσο για τον κατηγορούμενο, εξακολουθεί να δηλώνει πως έχει πέσει θύμα σκευωρίας.